Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα το δοκιμάσετε. Και τώρα θα φτιάξουμε ένα πολύ καλοκαιρινό φαγητό, το αγαπημένο σε όλους μας χταποδάκι. Θάλασσα και χταποδάκι πάνε μαζί. Οπότε μια εύκολη και πολύ νόστιμη εκτέλεση. Ξεκινούμε με το χταπόδι μας. Να σας πω ότι χταπόδι από την ψαραγορά πρέπει να ζητήσετε ένα χταπόδι που να είναι γύρω στο 1 κιλό με 1,200. Και να τους πείτε να σας το καθαρίσουν, να σας το ετοιμάσουν. Οπότε εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το βάλετε τα ωραία μπαχαρικά και να το ψήσετε. Οπότε το χταποδάκι μας θα το ρίξουμε μέσα σε ένα μπολ μεγάλο. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να το μαρινάρουμε σωστά. Και ξεκινούμε πρώτα με το ελαιόλαδο μας. Θα χρειαστούμε 60 γραμμάρια ελαιόλαδο. 30 γραμμάρια ξύδι. 3-4 φύλλα δάφνης. Θα βάλουμε και ελάχιστο σκορδάκι. Αυτό είναι μισό κουταλάκι λιωμένο σκόρδο, μέσα και αυτό. Ένα κουταλάκι θυμάρι. Και ανακατεύουμε τώρα για να μαριναριστεί καλά το χταπόδι μας. Πάμε τώρα να μεταφέρουμε το χταπόδι μας σε ταψί. Προσέξτε ότι σε αυτό το ταψάκι έχω βάλει ένα κομμάτι αλουμινόχαρτον, έναν άλλον σταυρωτά, ένα κομμάτι λαδοχαρτών. Μεταφέρουμε τώρα το χταπόδι μας μέσα. Περιχύνουμε με το μείγμα αυτό. Και κλείνουμε χαλαρά σε πακετάκι. Πάμε τώρα στο φούρνο. Το μυστικό είναι να ψήσουμε σιγά σιγά το χταποδάκι μας για να παραμείνει μαλακό. Άρα η θερμοκρασία του φούρνου μας είναι 150 βαθμούς. Θα ψήσουμε για 2,5 ώρες. Η ώρα έχει περάσει, το χταποδάκι μας έτοιμο. Το αφήνουμε έτσι λίγο για να σταθεί. Πάμε τώρα να φτιάξουμε μια πολύ ωραία βινικρέτ με την οποία θα το σερβίρουμε και θα χρειαστούμε ελαιόλαδο. 75 γραμμάρια, 50 γραμμάρια φρέσκο χυμό λεμόνι, ένα κουταλάκι ρίγανη, ένα κουταλάκι θυμάρι, αλατάκι και πιπέρι. Και δέστε πόσο πολύ έχει μικράνει το χταπόδι μας, γιατί είναι όλο νερό το χταπόδι και με το ψήσιμο το αφήνει και μαζεύει σε όγκο. Οπότε πάμε να το κόψουμε σε κομμάτια. Το χταπόδι μας θα το σερβίρουμε με πατάτες και το πιο ωραίο ντρέσινγκ για τις πατάτες είναι το ζουμάκι που κατέβασε το χταπόδι μας. Αυτές είναι βραστές πατάτες, τις οποίες έχω καθαρίσει, έχω κόψει σε κομματάκια και έχω γλασά για μισή ώρα. Για τις πατάτες μας, λίγες ροδέλες κόκκινο γκρεμμύδι. Καπάρι. Και τώρα για τη βινιγκρέτ μας. Ο τέλειος καλοκαιρινός μεζές.